θέση εργασίας. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα σοβαρό επιχείρημα. Ναι, ναι, αυτό, αλλά... θέσεις εργασίας με απελευθέρωση απολύσεων όπως θέλουν. Αυτό όχι. Με μισθούς ασίας και τα λοιπά. Δεύτερον, προσέξτε, οι κινητοποιήσεις, δεν μιλάω για καμένα κουβούκλια, οι κινητοποιήσεις είναι αυτές που φέρανε αυτή την πολύ μικρή διόρθωση. Για τους κατοίκους. Δεν ισχύει λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, η κινητοποίηση ισχύει και παραϊσχύει. Η ασυδοσία των εργολάβων πρέπει να σταματήσει. Αυτό είναι το θέμα, να τηρηθούν οι συμβάσεις. Και το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Παπαδάκης είναι κάτι το οποίο εμείς το στηρίζουμε. Όχι μόνο να τηρηθούν, αλλά και να αναθεωρηθούν με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα και με βάση κριτήρια κοινωνικού συμφέροντος και φορολογικής και κοινωνικής δικαιοσύνης που λέει ότι ο καθένας συμβάλλει όπως μπορεί. Δεν μπορεί να υπερπροστατεύεται μία κατηγορία πολιτών και μάλιστα αυτή η ολιγαρχία και να πληρώνουν όλοι οι άλλοι το... τις επιπτώσεις της κρίσης. Εγώ θα περίμενα, ακούστε με λίγο. Θα περίμενα να πληρώνεις ανάλογα με τη χρήση. Ναι, σωστό. Τα ηλεκτρονικά διόδια. Έτσι. Σωστό. Όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες του πλανήτη και κάτι άλλο. Και όχι ενδοδημοτικά. Όχι ενδοδημοτικά. Έτσι, αυτό ξέρετε, το λέω από τότε που ήμουν δημοτικό σύμβουλο στο Χαλάκι. Εγώ θα περίμενα. Τι ρόλο παίζουν τα τέλη κυκλοφορίας. Τέλη κυκλοφορίας, γιατί πληρώνω. Για να έχω καλύτερους δρόμους, δεν πληρώνω. Τέλη κυκλοφορίας. Αυτά δεν φτάνουν. Ο κύριος Μιλιός, εγώ θα περίμενα να κατήγγειλε και την ίδια τη σύμβαση που είχε υπογραφεί το 7, αλλά δεν λέει τίποτα.